ξεκινήσαμε από την Πρέβεζα και κατευθυνόμαστε βόρεια προς την Κόνιτσα, ενώ στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο λιοχώριο του νομού Ιωαννίνων του Δήμου Ζεγορίου. Η διαδρομή είναι από τις ομορφότερες για μοτοσυκλέτα και οφείλω να ομολογήσω ότι όσες φορές και να την κάνω, την απολαμβάνω πάντα. Αμέσως μετά τον Τούλεν, πλην το χωριό Κουκλέη, στο δεξί μας χέρι βλέπουμε τα πανέμβρα πλατάνια δίπλα από το ποτάμι του Λούρου, ενώ στη συνέχεια η νηφορική διαδρομή της Κανέτας προς τα Ιωάννινα πάντα θα με συναρπάζει. Στην πλαγιά του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνου, βρίσκεται η Κόνιτσα, όπου και θα κάνουμε την πρώτη μας στάση για ξεκούραση πίνοντας ένα καφεδάκι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Λίγο πριν φτάσουμε στην πλατεία, διακρίνουμε στο δεξί μας χέρι την επαρχιακή οδό Κόνιτσας Διστράτου, όπου θα πάρουμε μετά για να καταλήξουμε στους καταράκτες Μπάλτα Διστρίγα στο χωριό Ηλιοχώρη. Το χωριό αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς ταξιδιώτες. Στην πλατεία θα έχουμε την τύχη να συνομιλήσουμε με δύο μηχανόβιους όπου επιστρέφουν στην πανέμορφη πόλη τους στη Θεσσαλονίκη. Φεύγοντας από την Κόνιτσα και πηγαίνοντας προς τον τελικό μας προορισμό, θα μας συντροφεύσει η θέα της πανέμορφης Τύμφης και του Σμόλικα για αρκετά μοτοσυκλετιστικά χιλιόμετρα. Η διαδρομή μέχρι το Ηλιοχώρη είναι πανέμορφη. Φυσικά σύμμαχός μας ήταν και ο καιρός, που ήταν ηλιόλουστος και με ιδανική θερμοκρασία. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι δεν συναντήσαμε κανένα αυτοκίνητο καθόλου στη διαδρομή από την Κόνιτσα, ακόμα και όταν πλησιάζαμε στα πανέμορφα χωριά Ελεύθερο και Βρυσοχώρη λίγο πριν τον προορισμό μας. Μια αριστερή απότομη στροφή χωρίς σήμανση θα μας οδηγήσει προς τους καταράκτες Μπάλτα Διστρίγα, που στα βλάχικα σημαίνει μικρή λίμνη της Κραυγής. Το μονοπάτι προς τους καταράκτες είναι πάρα πολύ καλά συντηρημένο και λίγο πριν την έναρξή του υπάρχει ένα μικρό πάρκινγκ για όσους είναι τυχεροί.
Η απόσταση είναι μόλις ένα χιλιόμετρο με 150 μέτρα υψομετρική σε πολύ εύκολο τερέν. Βρήκαμε μάλιστα και πάλι κλειδιά αυτοκινήτου που και τα παραδώσαμε στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Πολλοί είναι αυτοί εντωμεταξύ που τολμούν και βουτάνε παρόλο που αυτή την περίοδο τα νερά είναι αρκετά κρύα. Έλα, είναι κρύα! Για πες! Μαλάκα, πώς μπήκε! Σιγά. Έλα, φίλε μου, πες! Μην περιμένεις! Ήδη ζαλίζω! Έλα! Έβαλε και το κεφάλι! Αναχωρώντας από το λεωφορείο κατευθυνόμαστε νότια προς το Γυφτόκαπο, το Μονοδέντρι και από τα υπόλοιπα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου. Μία τελευταία στάση επιβάλλεται σε ένα από τα πιο φημισμένα και καλοσυντηρημένα γεφύρια της περιοχής, το γεφύρι του Κόκορη. Μετά από αυτό, επιστρέφουμε στη βάση μας.